Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, κυριαρχεί η μάχη που έγινε σήμερα στη Βουλή. Όσοι την είδατε, φαντάζομαι όχι πολύ, γιατί κράτησε πάρα πολλές ώρες και οι προτεραιότητες για το μεροκάματο δεν σας αφήνουν να κάθεστε ανθρώπινα 8 και 9 ώρες μπροστά στην οθόνη και να βλέπετε Βουλή. Αλλά όσοι προσπαθήσατε να σχηματίσετε εντυπώσεις, νομίζω ότι θα έχετε μια πρώτη εικόνα. Εμείς επιχειρούμε με τη βοήθεια προσώπων που έχουν διαφορετικά σημεία πολιτικής και ιδεολογικής εκκίνησης να σας δώσουμε διαφορετικές εκτιμήσεις για το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης. Γιώργος Τσόγκας από το ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Κέλλας από τη Νέα Δημοκρατία, Σπύρος Καρανικόλας από το ΠΑΣΟΚ, Θύμιος Δρόσος από τους ΑΝΕΛ διατυπώνουν τις δικές τους εκτιμήσεις και ερμηνεύουν το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της συζήτησης. Και Θανάσης Αγγελόπουλος από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών, με έδρα επαγγελματική το Περιστέρι, μας μεταφέρει τις οδύνες της αγοράς, καθώς κυρίες και κύριοι ο χώρος των επαγγελματιών έχει μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, για τη νέα διοίκηση στο επαγγελματικό επιμελητήριο, ένας πάρα πολύ κρίσιμος θεσμός τις εποχές που διανύουμε, που θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Λοιπόν, κύριε Δρόσο, τι έγινε, χάσατε, κερδίσατε, ήταν κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Καμένος σε αυτή τη συζήτηση. Τι έγινε τελικά? Και υπήρξε ο απόλυτος νικητής, όπως βεβαίως και ο κύριος Πρωθυπουργός. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μπορεί να συνεχίσει να μηδιά. Μηδιώ κι εγώ. Λοιπόν, επί της ουσίας. Θέλετε, χαμογελώ, αλλά να μπούμε στην ουσία. Σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση υπέστησαν στη Βουλή δεινή ήττα. Η σκευωρία, γιατί η περιοργανωμένη σκευωρία πρόκειται, κατέρευσε. Σκευωρία ο Πάνος με Καμένος, Καμένο λέτε. Ο Πάνος Καμένος. Και ποιος ακριβώς. Ο Καμένος έλεγε ο πολιτικός βραχίωνας, λέει, της συμμορίας. Τι εννοεί ακριβώς πολιτικός βραχίωνας? Θα τα πούμε και αυτά, θα απαντήσω. Μην πάμε από το ένα στο άλλο. Ο Πάνος Καμένος συναφές, απολύτως συναφές, αποδόμησε με συντριπτικά στοιχεία και συγκεκριμένα έγγραφα τις εντός εισαγωγικών αιτιάσεις, τις εντός εισαγωγικών κατηγορίες των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης γενικότερα. Και ο Πρωθυπουργός έδωσε με την ομιλία του τη χαριστική βολή. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως η Νέα Δημοκρατία, απέδειξε για μία ακόμη φορά όχι μόνον ένδυα επιχειρημάτων, αλλά στρατηγικό αδιέξοδο και επιδόθηκε σε στήρους και άγονους τακτικισμούς. Να γίνουμε συγκεκριμένοι τώρα. Και οι κατηγορίες, καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει, και οι κατηγορίες απολύτως συγκεκριμένοι. Πάμε στην ουσία λίγο. Κατέρευσαν, κατέρευσαν απολύτως. Τι κατέρευσαν δηλαδή? Απεδείχθησαν για μία ακόμη φορά κατώτεροι των περιστάσεων, αλλά και επικίνδυνοι για τον τόπο. Δηλαδή δεν υπήρξε μεσάζον. Και έρχονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε μεσάζον. Και αυτά που ελέγχθησαν προηγουμένως από τους συναδέλφους του πάνελ αποτελούν απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Επικαλέστηκαν. Ο κύριος Φακελάκης είπε, ο κύριος Τσίπρας ήταν. Διαψεύδεται τον Πρωθυπουργό. Επικαλέστηκαν. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Επικαλέστηκαν φράσεις του Πρωθυπουργού, ναι, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν τα είπε αυτά δηλαδή? Βεβαίως δεν είπε. Είπε ότι ήταν ενδιάμεσος ο κύριος Φακιανάκης. Άλλος ένας ενδιάμεσος. Άλλα υπό. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, για να καταλάβετε? Τι προφορικό εννοούσε δηλαδή? Τι εννοούσε? Να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Για πείτε επί της ουσίας. Πρώτα, όπως απεδείχθη από το επλήσιμο πληρεξούσιο της Σαουδικής Αραβίας, ο κύριος Παπαδόπουλος εκπροσωπούσε την Σαουδική Αραβία. Το αρνείται η πρεσβεία. Άρα η συμφωνία υπήρξε διακρατική. Το αρνείται, λέει η πρεσβεία. Λέει ο κύριος Κέλλας. Απεδείχθη η υπαναχώρηση της πρεσβείας από την πρώτη στιγμή. Α, δηλαδή όταν άλλαξαν εκπρόσωπο οι Σαουδάραβες. Όταν ο Κοτζιάς έθεσε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων. Συγκεκριμένα δηλαδή. Τι και είπε ο Πρωθυπουργός κάτι χαρακτηριστικό. Όταν είπαν στην αρχή ο κύριος πρέσβης και ο κύριος πρόξενος και λοιποί και λοιποί
ότι δεν υπήρξε εκπροσώπηση από τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι. Τότε ετέθη το ζήτημα από τον κύριο Κοντζά και υπαναχώρησαν. Και εκεί μπαίνει το θέμα του κυρίου Σφακιανάκη. Τι είπε ο πρωθυπουργός? Τι είναι ο κύριος Σφακιανάκης? Θα σας απαντήσω αμέσως. Όχι ο Νότης βέβαια. Τι είπε ο πρωθυπουργός? Μην παρεξηγηθούμε κύριε. Τζον Σφακιανάκης είπε ο πρωθυπουργός από το Ηράκλειο. Άλλος Σφακιανάκης. Τζον Σφακιανάκης. Από το Ηράκλειο Κρήτης. Τζον Σφακιανάκης. Μην μπερδεύεστε. Πάρα πολύ προσεκτικός και συγκεκριμένος εξ Ηρακλείου Κρήτης, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Τι είπε λοιπόν? Ότι όταν ο κύριος Κοντζάς στην θέση που είχε διατυπώσει ο Έλληνας πρέσβης, ότι είχε μία πληροφορία από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Χάνουν την μπάλα αυτή που μας βλέπουν. Χάνουν την μπάλα. Της Σαουδικής Αραβίας. Ότι δεν ήταν ακριβώς τα πράγματα έτσι και δεν επρόκειτο περί διακρατικής συμφωνίας. Ναι. Τότε έσπευσε σε δεύτερη φάση να πει ότι αυτά ακούστηκαν από Έλληνα. Και συγκεκριμένα από ποιον? Από τον Τζον Σφακιανάκη. Ο οποίος υποστήριξε. Τι είναι ο Τζον Σφακιανάκης? Υποστήριξε. Μπερδεύτηκα τώρα. Υποστήριξε, ναι, ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει τα πυρομαχικά η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, ναι, με λιγότερα χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είπε ο πρωθυπουργός, άλλος ένας ενδιάμεσος. Και αυτό και εσείς κύριε Κέλλα και πολύ περισσότερο εσείς κύριε Καρανικόλα. Κύριε Δρασό, γνωρίζετε καλά, μισό λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι απλό. Και από ενδιαμέσους και από μεσάζοντες. Ποιος εννοείται κύριε Δρόσο? Ποιον εννοείται κύριε Δρόσο? Για ονομάστε τους. Έχετε δώσει ως κόμμα δείγματα γραφής. Ποιον κύριε Δρόσο, για πείτε όνομα. Τσοχατζόπουλο στη φυλακή. Τον Τσοχατζόπουλο, τον οποίο κύριε Δρόσο κάνει δηλώσεις στήριξη υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσοχατζόπουλο, ο οποίος μπήκε στη φυλακή με νόμο Πασόκ. Γι' αυτό λέτε και βγήκε με νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρέπεστε να λέτε πάτε λοιπόν να μιλήσετε, να μιλήσετε. Ποια κυβέρνηση που ψήφισε το 39-88, το 39-88, το 11, που απαγόρευσε τους μεσάζοντες, τον οποίο εσείς παραβιάσατε τώρα. Κύριε ψυχραιμία, δεν ακούγεστε όλοι μαζί. Αμέσως. Να μου επιτρέψετε μία ερώτηση. Ψυχραιμία, να πάμε και στο κύριο Αγγελόπουλο. Ένας. Μία ερώτηση σε ποιον θέλετε να κάνετε? Λοιπόν, στον κύριο Δρόσο μία ερώτηση. Ελάτε, ερώτηση, ναι. Κύριε Δρόσο, κύριε Τσόκα, εφόσον ο κύριος Παπαδόπουλος εκπροσωπούσε τη Σαουδική Αραβία, όπως λέτε. Το πληρεξούσιο αυτό απέδειξε. Εγώ σας κάνω την παραδοχή ότι την εκπροσωπούσε. Συμφωνούμε. Υπεγράφει το συμφωνητικό. Υπεγράφει. Υπεγράφει, ναι. Τα πήραμε τα λεφτά? Α, μια στιγμή. Όχι μια στιγμή. Γιατί δεν τα πήραμε, πέστε. Αφού είναι όλα τέλεια. Είναι ένα λογικό ερώτημα. Πέστε μου, γιατί δεν τα πήραμε. Λογικό ερώτημα. Γιατί δεν τα πήραμε τα λεφτά? Δεν ξέρω, εσείς θα μου απαντήσετε. Αφού είναι όλα νόμιμα. Αφού είναι όλα νόμιμα και τυπικά. Ο εκπρόσωπο εκπροσωπεί τη Σαουδική Αραβία, το συμφωνητικό υπεγράφει. Ας αφήσουμε τη φασαρία που έχει. Έχει μια λογική αυτό. Πέστε μου, γιατί δεν πήραμε τα λεφτά? Τα οποία ειρήσει το εμπαρόδο είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του κράτους. Α, είναι εγγεγραμμένα. Βεβαίως. Σε μια εποχή που ξεκινάνε μεθαύριο λοιπόν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, πέστε μου, γιατί δεν έγινε η πράξη, γιατί δεν πήραμε τα λεφτά? Πάγωσαν οι διαδικασίες. Από ποιον? Από την πλευρά. Ποιον? Για ποιο λόγο? Των ελληνικών αρχών από τη στιγμή. Ποιον ελληνικών αρχών, κύριε Παπαδόπουλο? Αφήστε να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό, θα σας απαντήσω. Μισό λεπτό. Ενστάσεις από ορισμένες πλευρές και τώρα έρχεστε εσείς οι οποίοι καταγγέλλετε. Καταγγέλλετε πώς σας πρώτος. Μα πέρασε από τη Βουλή των Ελλήνων εδώ και μήνες ομόφωνα. Τι λέτε τώρα? Καταγγέλλετε τη συμφωνία. Εμείς καταγγέλλουμε τη συμφωνία. Και τι λέτε? Ποια συμφωνία καταγγέλλουμε? Και τώρα γιατί δεν υλοποιείται? Μα τι λέει ο κύριος Ρώσος τώρα? Ποια συμφωνία καταγγέλλουμε? Μπροστά κύριε Κέλλα, μπροστά. Ποιος κατήγγειλε τη συμφωνία? Εμείς μπορούμε εμείς να καταγγείλουμε διακρατική συμφωνία υπογεγραμμένη. Εδώ και μέρες. Μα τι λέτε τώρα? Μπήκανε τα λεφτά. Για Παπαδόπουλους και λοιπούς και λοιπούς. Μα τι ξέρετε πότε? Την άλλη κύριε Δρόσο, μας συνεχίζετε να λέτε άτομα πράγματα. Να βοηθήσω. Όχι όλοι μαζί. Αμέσως κύριε Τσόγκα. Για να ακούγεστε. Τώρα μιλάνε Δρόσος και Έλα. Λοιπόν, τα χρήματα έπρεπε να έχουν μπει 31 Ιουλίου. Δεν μπήκανε τα χρήματα.
Στη συνέχεια ερωτήθηκε στην Επιτροπή. Είναι παράλληλη συμβατική υποχρέωση. Δεν πήγαν τα χρήματα κάτι στην Επιτροπή. Ερωτήθηκε στην Επιτροπή ο κύριο. Ερωτήθηκε στην Επιτροπή ο κύριο Καμένο. Συμβατική υποχρέωση. Σα το λέμε. Αποκάλυψη. Αυτή που ορίζεται από την διακρατική συμφωνία. Πρέπει να στραφείτε λοιπόν, μα λέτε τώρα. Ακυρώσαμε τη Σαουδική Αραβία. Όχι, όχι. Ακυρώσαμε τη συμφωνία. Αφού παραβιάζει την Αραβία του Σαουδική Αραβία. Τοποθέτησαν τα χρήματα πρέπει να στραφούμε. Όχι όλοι μαζί. Ξαναλέω, κύριε Καρανικόλα, συγγνώμη. Κύριε Τσόγκα, κύριε Δρόσο, πήκανε τα 66 εκατομμύρια στο λογαριασμό της Ελλάδος. Δεν πήκανε. Δεν μπήκανε. Κανένας Έλληνας δεν κατήγγειλε καμία συμφωνία. Δεν μπήκανε τα χρήματα. Ξεκάθαρες κουβέντες. Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα. Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα. Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα. Γιατί δεν έγινε, αφού είναι όλα νόμιμα. Να απαντήσουμε λοιπόν. Απαντήστε, κύριε Τσόγκα, εσείς, ναι. Να απαντήσουμε λοιπόν. Ελάτε για να πάω στον κύριο Αγγελόπουλο. Όταν η ελληνική πλευρά βλέπει ότι υπάρχει μεσάζον ο οποίος προσπαθεί. Υπάρχει μεσάζον, λέτε. Βεβαίως ο Σφαγιανάκης. Ο Σφαγιανάκης, προφανώς. Μα ο κύριος Σφαγιανάκης. Αφήστε να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Μπερδευτήκαμε και με τους μεσάζοντες εδώ. Μισό λεπτό παρακαλώ. Έχουν λέξει. Μισό λεπτό. Κύριε Τσόγκα, έχετε το λόγο. Κύριε Τσόγκα, παρακαλώ. Λοιπόν, εμείς καταγγείλαμε τη συμφωνία. Μπήκανε τα χρήματα 31 Ιουλίου. Μα τι κάνετε 31 Αυγούστου. Μπήκανε 31 Ιουλίου. Κύριε Τσόγκα, κύριε Τσόγκα. Τα χρήματα, κύριε Τσόγκα και κύριε Δρόσο, είναι εγγεγραμμένα. Είναι εγγεγραμμένα. Δεν θέλω να ακούσετε το προϋπολογισμό. Δεν μας παρακολουθούν. Θα μας πείτε γιατί δεν έγινε πράξη. Κύριε Δρόσο, αφήστε. Μιλάνε οι κύριοι Κέλλας και Τσόγκας. Παρακαλώ. Κύριε Τσόγκα, ελάτε. Εγώ παραβλέπω το βέτο του κυρίου Καμένου. Ο κύριος Παπαδόπουλος να είναι και μεταφορέας, λες και έχει μεταφορική εταιρεία. Δεν θέλετε να ακούσετε να μάθετε, κύριε Κέλλα. Ελάτε, κύριε Τσόγκα, απάντησε. Είπαμε, όταν η ελληνική κυβέρνηση διαπιστώνει ότι υπάρχει έτερος μεσάζον που λειτουργεί για λογαριασμό του Υπουργού της Σαουδικής Αραβίας, παγώνει τη συμφωνία. Γιατί είχε δύο εκπροσώπους στη Σαουδική Αραβία. Βεβαίως. Είχαμε δύο μεσάζοντες. Όχι, δηλαδή. Αλλά δεν είναι προσωπικό ο Παπαδόπουλος. Άλλο είπε. Δεν λέω αυτό πράγμα, καταλαβαίνετε. Αποφασίστε ποιος θα μιλήσει. Ελάτε, δώστε μια απάντηση να πάω στον κύριο Αγγελόπουλο. Γιατί τελειώνει ο μήνας και σου λέει εδώ μιλάνε για 60 εκατομμύρια και εγώ δεν έχω να πληρώσω τον ΕΦΚΑ. Αυτό θα μας πει τώρα. Η συζήτηση σήμερα που γίνεται είναι 27 Νοεμβρίου. Δεν μας αφήνει το θέμα, είναι 15 μέρες. Μία φράση είναι, μία φράση. Δεν θέλω να μας ακούσετε. Τη Σαουδική Αραβία. Είναι ποιο? Στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας, ναι, υπήρξε ο κύριος Παπαδόπουλος. Σε συμφωνία κράτος με κράτος δεν υπάρχει εκπρόσωπος. Ξεκάθαρα. Μα ορίστηκε εκπρόσωπος από την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το βεβαίωσε αρχικά, το βεβαίωσε και ο πρέσβης και το ανακάλεσε μετά. Σας το είπε και ονομαστικά ο κύριος Κέλλας. Γιατί δεν έγινε η πράξη. Έρχεται λοιπόν ποιος? Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας και τον ανακαλούν, λειτουργώντας λέτε, κατά τρόπο αντισυμβατικό. Ακριβώς. Συγκεκριμένος μεσάζων. Άλλος. Και χαλάει τη δουλειά, λέτε. Και χαλάει τη δουλειά. Ο μεσάζων χάλασε τη δουλειά. Λέει, λέει ότι δεν πρέπει να πληρωθεί το τίμημα αυτό και ζητάμε η Σαουδική Αραβία να πληρώσει λιγότερα. Δηλαδή δύο εκπρόσωποι θα γίνει η Σαουδική Αραβία. Και χαλάει τη δουλειά του. Και να προσθέσω. Άρα να προσθέσω, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προασπίζοντας το εθνικό συμφέρον, έκρινε ότι άρα δεν πρέπει να προχωρήσει η Σαουδική Αραβία αυτή. Και τώρα μας εγκαλείτε εσείς, διότι δεν προχωρήσαμε βεβαιότατα. Η Σαουδική Αραβία κύριε Καρανικόλα, παρενέβη ο Υπουργός της Σαουδικής Αραβίας, δεν ξέρουμε με ποια έξουση οδότηση. Ακούστε με ένα λεπτό γιατί λέτε συνέχεια. Μην μιλάτε συνέχεια. Μην μιλάτε συνέχεια. Ακούστε και κάποιον άλλον. Ακούστε με. Δεν απαντάτε όμως. Μα θα μπαβήσετε. Απειλήστε, κύριε Τσόγκα. Αφήνει, λέμε ότι μιλάτε. Παρενέβη ο Υπουργός, ο οποίος λειτουργεί για λογαριασμό του με μεσάζοντα, άρα για ίδιο συμφέρον, αυτό το διαβλέπει η ελληνική κυβέρνηση και παγώνει τη συμφωνία. Τι άλλο θέλετε. Η Σαουδική Αραβία μας λέτε σήμερα το βράδυ και να το κρατήσουμε το βίντεο αυτό να το δούμε και αύριο το πρωί. Παρεύει τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό μας λέτε. Ακούστε με. Σαν ακούστε με. Δεν το καταλαβαίνετε. Πάλι σας το πω πάλι. Αυτοί οι Σαουδάραβες έχουν κάψει καρδιές. Όταν γίνεται η προσπάθεια για τη συμφωνία.
εμφανίζεται μεσάζων και λειτουργεί για λογαριασμό. Δεν αφήστε με να μιλήσω. Δεν απαντάτε. Αφήστε με να μιλήσω. Δεν απαντάτε. Ελάτε, ελάτε κύριε Τσόκα, πείτε τη φράση. Για να μην εκτίθεστε αδίκως, σας ενημερώνω ότι η Σαουδική Αραβία είναι φανατικό μουσουλμανικό κράτος και δεν μπορεί να την εκπροσωπήσει κανείς άλλος αλλοεθνής. Πόσο μάλλον μια εταιρεία από το Κιλκίς. Μια εταιρεία από το Κιλκίς. Εκπροσωπεί τυχαία και άλλες τρεις χώρες. Ο οποίος κύριος Παπαδόπουλος εκπροσωπεί και την Ιεμένη και άλλο κράτος. 100.000 φέρες. Υπήρχε νόμιμο Ένα λεπτό. Είναι δυνατόν ένας διευθυντής της υπηρεσίας σας να δεσμεύει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να δεσμεύει διακρατικά μια συμφωνία την Ελλάδα με μια τρίτη χώρα, μην το κάνω συγκεκριμένο. Να απαντήσω εγώ. Υπέρ απουσιαστικό. Αφήστε. Δεν είναι σοβαρό το θέμα, είναι πολύ σύνθετο. Είναι πάρα πολύ σύνθετο. Καθόλου. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι μια διακρατική συμφωνία. Καθίστε λίγο εδώ που είμαστε. Περιμένετε λίγο. Κύριε, θα κάνουμε. Κύριε Δρόσο. Κύριε, θα κάνουμε έναν τελευταίο γύρο. Κύριε, παρακαλώ. Τι το λέω εγώ. Ένα λεπτό. Γιατί είναι αγένεια στον άνθρωπο. Μεγάλες business. Κύριε Αγγελόπουλε, ακούτε για business, για δίθεν μεσάζοντες. Αμέσως. Με ένα λεπτό. Τον άνθρωπο τον βγάλουμε εκτός χρόνου. Δεν είπα να τον βγάλουμε εκτός κάθε άλλο. Για business, για δίθεν business, για μεσάζοντες, για δίθεν μεσάζοντες, για υπαρκτούς ή ανύπαρκτους, για 66-63 εκατομμύρια. Ο κύριος Άδωνης είπε 150 εκατομμύρια. Και εσείς φαντάζομαι σκέπτεστε αν περισσεύουν τα χρήματα για να πληρώσετε την εφορία, τον ΕΦΚΑ, το ΦΠΑ κτλ. Είναι έτσι. Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα μαγαζί που όπως είπατε και στην αρχή στο Περιστέρι. Είναι κεντρικό, περνάει πάρα πολλοί κόσμος, απέναντι στο Δημαρχείο, έρχονται πάλι του Δήμου. Θα σταματήσει κάποιος. Να ρίξουμε την ένταση και μετά θα κάνουμε έναν κύκλο για να κλείσουμε. Ναι. Ακούω και συζητάω κάθε μέρα με κόσμο, το οποίο καθένας κάνει μια άλλη δουλειά. Μπορεί να είναι συνταξιούχος, μπορεί να είναι ταξιτζής, μπορεί να είναι η κοπέλα που δουλεύει δίπλα σε κάποιο μαγαζί. Και ακούμε τώρα κάποια ποσά, ένα χορός εκατομμυρίων, το οποίο είναι ασύλληπτα. Και λέτε τι κάνουμε εμείς εδώ, έτσι. Ναι. Βασικά, εγώ δεν έχω πρόσωπο κανένα ακόμα, ούτε είμαι πληροξούσιος κανένας, αλλά μας φαίνεται, ας πούμε, τεράστιο το ποσό, τα ποσά μάλλον, για να μπορούμε εμείς να βγάλουμε την καθημερινότητά μας. Για ποσά μιλάμε, κύριε Αγγελόπουλε. Γιατί ποσά. Λέω τα ποσά που ακούμε. 60, 65, 150, ακούει διάφορα. Αυτό το χώρο εκατομμυρίων λέω. Μην τον βάλουμε τον άνθρωπο. Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο ημνητής του Πατακού. Για εμάς και τα 60, αν θέλετε, ή 40 ή 150, είναι χώρος εκατομμυρίων. Το πάμε αλλού το πράγμα. Είναι απόρριτο. Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης υπολογίζει δίθεν τις 200.000. Είναι απόρριτο. Λοιπόν, κύριε Αγγελόπουλε, τι λέει ο κόσμος στην καθημερινή ζωή, τι λέει, τι κρίνεται αυτές τις μέρες. Εκεί ναι, να συζητήσουμε επί της ουσίας. Υπάρχει μια υπερφορολόγηση σε εμάς στα καταστήματα, όχι στους επαγγελματίες, όχι καταστήματα, καταστήματα που έχω εγώ. Γεγονός. Το οποίο έρχεται τέλος του μηνός. Και όλοι παθαίνουμε κατάθλιψη ή κοιτάμε πού θα βρούμε ή τι θα αφήσουμε απλήρωτο. Να κάνουμε ρύθμιση στην εφορία, να τελειώσει η ρύθμιση του ΙΚΑ για να κάνουμε ρύθμιση το ΤΕΒΕ. Να μπείτε σε άλλη ρύθμιση μετά. Να κάνουμε ρύθμιση, ναι. Να πληρώσουμε τη μία ρύθμιση για να μπούμε σε μία άλλη ρύθμιση. Κύριε Τσόγκα, κύριε Δρόσο, λέω καλόπιστα ότι αν τα καταφέρνατε εκεί να μειώσετε τα βάρη στους μικρομεσαίους, ο κόσμος θα συγχωρούσε πολλά στην παρούσα κυβέρνηση. Από εκεί θα χάσετε και κερδίσετε. Πολλά. Από εκεί θα χάσετε και θα κερδίσετε. Ακούστε τον. Λέει πράγματα αληθινά. Ακούστε τον λίγο. Όχι, ένα λεπτό. Να τα πει λίγο. Να πει τον πόνο του. Ο Χριστιανός να πει τον πόνο του. Της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως δεν νομίζω να σου πω κάτι. Ασφαλιστικά δεν θα χρησιμοποιήσω μια κουβέντα που είπε ο κ. Καρανικόλας. Όχι τίποτα άλλο. Και τι πιστεύω. Ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό. Δεν κοιτάει. Φτωχοποιείται ο Έλληνας καθημερινά. Και οι επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε
Δεν μπορούμε να βγάλουμε. Αφού έχουμε 300.000 νέους απασχολούμενους. Μια κουβέντα που είπε. Είπα ότι δικαιούται να έχει άποψη. Δικαιούται να έχει άποψη. Να πω κάτι. Γεωγραφία την κομματική. Αν είναι δυνατόν. Εδώ δεν ακριβόμαστε. Εγώ δεν είναι εκπρόσωπο κανένα. Μιλάτε με έναν άνθρωπο. Αν κριτική πρέπει να είναι γνωρίζει όλα τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία παντού. Γιατί εγώ είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα να πείτε. Λοιπόν, γιατί ο κύριος Τσόκας που είπε. Άμα έχετε κάτι να πείτε, γιατί δεν μου λέτε. Καφενείο, για πείτε μας, πείτε μας. Εγώ δεν ανήκω ποτέ σε κανένα κόμμα. Δεν είναι καλά καλά τα προβλήματα. Με ξέρετε και από χθες δηλαδή και μου λέτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ξέρετε τι γίνεται στο Περιστέρι. Μακάρι να ξέρετε τι γίνεται στο Περιστέρι, γιατί εκεί έχουμε ένα δήμαρχο το οποίο ο δήμαρχος έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους τους πολιτικούς. Και τι αντέλεξα εγώ ποτέ που είπα. Όχι. Μα λέμε, ξέρετε τι γίνει στο Περιστέρι. Όταν λέτε στο Περιστέρι, κατηγορείτε το μαχαίρι. Όταν κατηγορείτε και αναφέρεστε στο Περιστέρι, έτσι. Αναφέρεστε. Μιλάτε στα συγκεκριμένα θέματα, στα προβλήματα. Μην αντιδικούμε τώρα. Εγώ θέλω να μιλήσω για την υπερφερολόγηση που έχουν τα καταστήματα. Οι επαγγελματίες που φτάνουν το 70%. Αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν θέλω να πω ούτε κατηγορώ ούτε ξέρω η στοιχεία για την Βουλή κλπ. Ούτε αναφέρθηκα σε αυτό. Αναφέρομαι καθαρά στους επαγγελματίες. Γιατί δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι 70% είναι η φερολόγηση όλων των επαγγελματιών. Και το ΦΠΑ, έμεση και άμεση φόρη. Και. Ναι, 70 αυτά και 70 αυτό. Αυτό δεν λέω εγώ για να κατηγορήσω κάποιον. Είναι η πραγματικότητα. Και η καθημερινότητα. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Κύριε, μιλάει ο άνθρωπος. Μιλάει ο άνθρωπος. Το γιο μου πάει στο Λύκειο και ο Σύλλογος Γονέων και Κοινωνιών μαζεύει λεφτά. Έτσι, όλοι μαζί, για να δώσουμε σε μερικά παιδιά για να μπορούν. Για να έρχονται σχολείο και για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Αυτά είναι τα προβλήματα του Έλληνα. Αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν είμαι υπέρ κάποιον. Εγώ μιλάω για την καθημερινότητα. Για αυτούς που μπορούν να ζήσουν την επόμενη μέρα. Έχω φίλους που δουλεύουν στη ΔΕΗ. Οι ουρές είναι καθημερινίες για να κάνουν. Για ρύθμιση, λέτε. Ρύθμιση στη ΔΕΗ ή να ξανα, πάρουν ρεύμα γιατί τους το έχουν κόψει. Αυτό θέλω να εκφράσω εγώ. Εγώ δεν λέω ούτε για το αν φταίει ο ένας ή ο άλλος, δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία, ούτε παίρνω θέση. Εγώ θέλω καθαρά να μιλήσω για αυτό που ζούμε εμείς. Τώρα τελειώνει ο μήνας. Για το πλεόνασμα δεν μας είπατε τίποτα. Στις εκλογές του επιμελητηρίου δεν υπάρχουν αμυγός κομματικά ψηφοδέλτια. Αυτό που λέτε μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν βγαίνει στην αγορά. Αυτό εννοώ, δεν βγαίνει στην αγορά. Ο κόσμος δεν ψωνίζει. Ποιο είναι 1,4 κύριε Τσόγκα. Ποια παραμύθια λέτε κύριε Τσόγκα. Εγώ. Από αυτά που χρωστάτε στους συνταξιούχους, μας τα λέτε ότι θα μοιράσετε και δώρα από πίσω. Εμείς δεν πήγαμε στην αγορά. Πήγαμε στο Κασελόριζο να φέρουμε το δουντρούδο. Δεν πήγαμε στο Κασελόριζο. Αφήστε το κύριε Τσόγκα. Τα ψέματά σας τελειώσανε. Οι πολίτες ξέρουν πλέον τι γίνεται. Με τον κύριο Θανασόπουλο, θα έλεγα μια ερώτηση. Αγγελόπουλε. Είχα μια κουβέντα χθες με κάποιον επαγγελματία. Περίπου τις ίδιες ευέλειες με εσάς. Είπαμε το εξής, ότι εκεί που πλήρωνε 580 ευρώ στην ασφάλιση, τώρα πληρώνει 120. Είναι αληθές αυτό. Αλήθεια είναι. Αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά. Στον ΕΦΚΑ, ναι. Στον ΕΦΚΑ. Άμα δεν έχεις εισόδημα, δεν πληρώνεις καθόλου. Αυτό, εγώ. Όχι, όταν πληρώνει 580, πληρώνει 120. Ναι, γιατί πάει ανάλογα με το εισόδημα. Ναι. Άμα δεν έχεις εισόδημα, δεν πληρώνεις. Λέει ότι κάποιοι ελαφρύνθηκαν, κύριε Αγγελόπουλο. Αν δεν έχεις εισόδημα, δεν πληρώνεις. Πρώτα πληρώνει 580, πάλι εισόδημα. Κάποιοι άλλοι όμως πληρώνουν περισσότερα, κύριε. Πολλαπλάσια. Μιλάμε για τους χαμηλοεισοδηματίες τώρα, γι' αυτό μιλάμε. Όταν καταστρέφεται η μεσαία τάξη, κύριε Τσόγκα. Διαλύεται η κοινωνία. Διαλύεται η κοινωνία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ελάτε, μία κουβέντα και να κλείσουμε απόλυτα. Μία κουβέντα. Είπε κάτι ο κύριος Τσόγκας τώρα ότι μειώθηκε σε αυτούς οι οποίοι έχουν μικρότερα εισοδήματα, αλλά δεν προσθέτει ότι από την 1η-1η θα υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ επί του μεικτού και όχι επί του καθαρού κέρδους. Δυστυχώς, ναι. Που έχουμε νέα αύξηση. Μία κουβέντα, κύριε Τσόγκα, ο κύριος Κέλλας την είπε. Να πούμε ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος για την έξοδο από την Επιτροπή. Όσο βελτιώνεται η καθημερινότητα του πολίτη με 300.000 νέους απασχολούμενους, όσο τα φαινόμενα αυτά γίνονται πολύ πιο έντονα και μια έντονη αμφισβήτηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης, μια ιστερική αντιπολίτευση, διότι φαντάζεται πλέον ή αντιλαμβάνεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια απλή παρένθεση, αλλά μια κυβέρνηση που υποστηρίζει. Κύριε Κέλλα, μια φράση. Και θα βγει από την κρίση. Σε μια εποχή στην οποία έχουμε φτωχοποίηση πλέον του ελληνικού λαού. Καταστροφή της μεσαίας τάξεως. Έχουμε ένα νέο προϋπολογισμό, ο οποίος επιβάλλει νέα μέτρα 1,9 δις για τον επόμενο χρόνο. 951. 1,9 για το 2018.
πέραν των 15 δις που έχουν επιβληθεί την τελευταία τριετία επί ΣΥΡΙΖΑ και πέραν των ήδη υπογεγραμμένων δεσμεύσεων της κυβέρνησης για μείωση συντάξεων από την 1η-1η-19 και αφορολόγητο από το 2020, σήμερα στην Ελληνική Βουλή απεδείχθη ακόμα μια φορά ότι χάθηκαν άλλα 66 εκατομμύρια ευρώ διότι πήγαμε να κάνουμε business. Μία φράση. Ο πανικός του κύριου Τσίπρα φάνηκε από το τέλος της ομιλίας του. Μιλώντας τον κύριο Μητσοτάκη, προσπάθησε να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον αείμνηστο «Καληνύχτα σας κύριε Μητσοτάκη», αλλά πρέπει να ξέρει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ούτε είναι, ούτε πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Και στις εκλογές θα του πει ο ελληνικός λαός καληνύχτα του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησής του. Κύριε Δρόσο, μία φράση κλείσαμε. Απεδείχθη σήμερα περίτρανα στη Βουλή, αλλά και στο πάνελ πιστεύω, μία φράση ότι όμως, η ενορχιστρωμένη επίθεση, παύλαση και βορεία των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε συνεργασία με τα συμφέροντα που υπηρετούν κατέρευσε. Μάλιστα. Τα περί πανικού επιστρέφονται. Σαφή στη θέση των ΑΝΕΛ. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή επιτυχία. Εκλογές στο επαγγελματικό επιμελητήριο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα και είστε υποψήφιος με την ανανεωτική κίνηση του κυρίου Νίκου Λεβετσοβίτη. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν αμιγώς κομματικά ψηφοδέλτια και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους που μετέχουν στα ψηφοδέλτια με τα οποία θα κριθεί η επίδοση του ενός ή του άλλου υποψηφίου Προέδρου ή Συμβούλου. Κυρίες και κύριοι, Σπύρος Γκουτζάνης, Μάκης Κουρής και εμείς επανερχόμαστε αύριο στις 9. Μην ξεχάσετε, αύριο θα έχουμε πολύ υλικό από αυτά που συμβαίνουν στη Μάντρα. Πάρα πολύ υλικό. Καλό βράδυ.